τραγούδια και μαντολινάτα Χανίων, Αντώνης Κοστουράκης. Θέλω να ευχαριστήσω και την αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, είναι η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, που μας έχει παραχωρήσει και το χώρο στον οποίο κάνουμε πρόβες. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία της απόψε εδώ.
Thank you.
Ψάλανε μαζί στο ψαλτήρι γιατί η μητέρα μου έψαλε η ηχητική της χοροδίας στην Πυρεντάδα της Αιθιοπίας. Και μου έλεγε λοιπόν για έναν Νίκο Πρεάρη, για έναν άλλον Πολύδωρα και μου είπε ήταν και ένας Αντώνης. Ήταν ένας Αντώνης παιδί μου, ένα λεπτό παιδί, δεν θυμάμαι το επώνυμό του λέει. Ήταν λέει κριτικός όμως. Το τι κάναμε με αυτόν τον άνθρωπο. Ψέλναμε μαζί. Ήταν με τον πατέρα σου, πηγαίνανε βόλτες με το αυτοκίνητο. Ερχόταν σπίτι μας, έτρωγε. Δεν θυμάμαι το επώνυμό του. Πέρασε αυτό, έφυγε η μητέρα μου. Μέσα σε αυτά λοιπόν που έψαχνα ήταν και τα οικογενειακά άλμπουμ. Και έβρισκα λοιπόν διάφορες φωτογραφίες και βρήκα μια φωτογραφία σε μια αυλή του σχολείου του κοινοτικού εκεί στην Πυρεντάδα της Αλεξανδρίας. Εγώ, ο μεγάλος μου αδελφός, ο μεγαλύτερος αδελφός μου και ένας λιγερός. Λεπτός, πολύ πιο ψηλός μου τότε, ο δάσκαλός μου, ο Αντώνης.
Πήγα λοιπόν και ρώτησα τα μεγαλύτερα αδέλφια μου, ποιος είναι αυτός ο Αντώνης που μου έλεγε η μάνα πριν πεθάνει, που τόσο τον αγαπούσε και δεν θυμόταν το επόμενο. Και μου είπανε, ο Αντώνης ο Κοστουράκης. Ο Αντώνης λοιπόν ο Κοστουράκης ήταν δάσκαλός μου στην Πυρεντάω της Αιθιοπίας το 1962. Το 2019 λοιπόν, μετά από μεγάλο κύκλο της ζωής του δικής μου, έκανε χίλια πράγματα, έκανα εγώ μερικά, βρήκε μία πρόσκληση που είχα εγώ σαν πρόεδρος της χοροδίας και Μαντολινάτος Αργοστολίου, στείλει όλες τις χοροδίες της Ελλάδας να έρθουν στο χοροδιακό μας φεστιβάλ στην Κεφαλονιά. Και διαβάζει από κάτω το όνομα Ρωσέφος Γεράσιμος Λούζης. Και λέει σε αυτόν που του το διάβασε, για ξαναδιάβασε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Λέει ο Ρωσέφος Γεράσιμος Λούζης. Ωραία, αυτόν κάπου τον είχα μαθητή στην Ιδρυτέρα της Αιθιοπίας. Και του πήρανε τηλέφωνο και λέει, είσαι ο Ρωσέφος της Ειρήνης, της Λούζης, ο γιος. Λέω, εγώ είμαι, ποιος είσαι. Είμαι ο Αντώνης ο Κοστουράκης, ο δάσκαλος. Εγώ μετά με λύθηκα με εκείνη την εποχή και του είπα, δάσκαλε, τι γίνεται, πού είσαι και τα λοιπά. Μου είπε λοιπόν τη μεγάλη ιστορία ότι εδώ, στα Χανιά, έχει φτιάξει χοροδία και μαντολινάτα και έχει και το όνομά του. Δεν μπορώ πια να σας πω τι μεσοβαλάβησε. Το μόνο που μεσοβάλαβησε ήταν ο κορονοϊός. Γι' αυτό αργήσαμε να έρθουμε. Γιατί αυτό που είπαμε ήταν να έρθει να ανταμώσει. Εμείς σαν χοροδία Αργοστολή είμαστε από το 1980, έχουμε ξανάρθει στα Χανιά με την χοροδία, την άλλη χοροδία και ευχαριστώ που ήταν εδώ και οι εκπρόσωποι και οι χοροδοί και το Διοικητικό Συμβούλιο της Χοροδίας Χανίων που μας είχε φιλοξενήσει το 2010 γιατί έχουμε πολλούς δεσμούς με την χοροδία Χανίων κυρίως. Γιατί δεν ήξερα τότε ότι ήταν εδώ ο Αντώνης Κουστουράκης και τότε είχαμε κοινούς δεσμούς γιατί εμάς μας ίδρυσε Χανιώτης από το Καστέλιο Βασίλης ο Μουντάκης. Έχει σώει στο Καστέλι, είχαμε πάει το 10 στο σπίτι του, μας είχαν φιλοξενήσει. Τότε η πρόεδρος ήταν η κυρία Κυλιό η Χαραμίτου και είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Γιατί? Γιατί και τη χοροδία Χανίων, Κεφαλονίκη στην ίδρυση και για πολλά χρόνια είχε μαέστρο τον Κοσμάτο Μπουχάγερ, πάλι από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, τον πάτε μας, μπαίνουν μας και τα λοιπά. Το λοιπόν, είναι ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου να τον έχω δίπλα. Να προσθέσω κι εγώ κάτι να γελάσετε. Όταν μου διαβάσανε το email, πώς το λένε, ότι μας καλούνε να πάμε στην Κεφαλονιά, λέει μετά τιμής, Ρωσέτος Γεράσιμος Λούζης. Τι είπες το λέω αυτό που μου το διάβαζε. Για ξανά διάβασέ το. Λέει Ρωσέτος Γεράσιμος Λούζης. Ω, έχει τηλέφωνο από κάτω. Έχει. Πάρτο. Παίρνω τηλέφωνο. Ο κύριος Λούζης, ναι. Εσείς έχετε καμία σχέση με την Αιθιοπία. Με την Τεριντάω. Ρε πώς. Εκεί μεγάλωσα, σπούδασα. Τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μάλιστα. Εδώ είναι το ωραίο. Είχα και ένα δάσκαλο, Κοστουράκη, το λέγανε, μα επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια, αυτός πρέπει να έχει πεθάνει τώρα. Όχι μόνο λέω τον πέθανε, αλλά είναι αυτό που φύγει. Και αυτό λέει, δεν μπορώ, έχω, πέφτω κάτω, πέφτω κάτω. Για τους δικούς του, ήθελε να πέφτει και τους φέρους κάτω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Ο πρόεδρος και ο μαέστρος, παρακαλώ. Ο κύριος και ο κάτος. Εδώ μας φέρανε καλούδια. Ο κύριος αντιπρόεδρος ο Γιάννης, ελείψη του προέδρου μας, είναι από όλα στην Αθήνα, θα προσφέρει ένα μικρό δώρο, ένα κριτικό μαχαίρι, τι άλλο, με μία ματινάδα, στον πρόεδρο. Σε ένδειξη αιώνιας κυρίας και αγάπης.
βαριά. Να ευχαριστήσω μια και τον βλέπω τώρα εδώ, τον Αντιδήμαρχο Χανίων Πολιτισμού, του Τμήματος Πολιτισμού, τον Γιάννη τον Γιαννακάκη. Έλα για να μας κάνεις ένα χαιρετισμό της, είπε πολύ. Ο οποίος ήταν πρωτεργάτης του να μας παραχωρήσει την αίθουσα για την απόψινή συναυλία. Είναι ο ίδιος μουσικός, παίζει εξαιρετικό πιάνο, έχει οργανώσει πολλές χοροδίες, είναι και αγαπημένος φίλος. Πολλά, λέει. Μας άνοιξε τη δημοτική πινακοθήκη που έχει μια θαυμάσια έκθεση. Οπότε και εμείς προσωπογραφίες από την Παναγία του Ποσογράφου, να το έχεις το αγγείο σου. Βέβαια, και για το... Νομίζω ότι αν η μουσική είναι η τέχνη της συνύπαρξης των συχνοτήτων, η χοροδία είναι η τέχνη της συνύπαρξης των ανθρώπων. Είναι βέβαιο ότι είναι ευεργετικό και για αυτούς που συμμετέχουν. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι έχουμε πάρει σε χοροδία. Ειδικά όσοι έχουμε τραγουδήσει σε χοροδία πάνω από δύο φωνές, έχουμε ένα μικρό παράσημα επί τα νησίου, ακόμα και ας μην έχουμε περάσει ούτε απ' έξω το Ιόνιο. Και η χαρά αυτή μεταφέρεται και σε αυτούς που ακούνε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα περίεργο πάντρεμα με προξενιό από την Αιθιοπία, μεταξύ Αργοστολίου και Χανίων, το οποίο φαίνεται ότι θα μακροημερεύσει. Και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό. Θα τολμήσω να ζητήσω να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Να αυτοσχεδιάσω. Ωραία. Να σηκωθούν οι κεφαλονίδες όπου και να κάθονται όρθιοι και να τραγουδήσουν όλοι μαζί με περιγιάλη. Χριστό, χωρίς μικρόφωνο όλοι μαζί. Yeah.